συνέχεια. Αλλαγή κλίματος, παιδιά, να πάμε σε ένα ωραίο νησί. Με το πρόσχημα βεβαίως ότι έχουμε την εκλογική διαδικασία να δούμε ωραίες θάλασσες και ωραία θέα. Πάμε στο λιμάνι της κύρου Άννα Κουτσούπη, Γιάννης Ευγενικός, επιχειρηματίες και βλέπετε πολύ ωραία εικόνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω, κυρία Κουτσούπη. Ο Γιάννης ο Ευγενικός, μην το βλέπετε που είναι ευγενικός. Ο Γιάννης ο Ευγενικός είναι εξαίρετος αθλητής και εξαίρετος προπονητής πυγμαχίας και kickboxing. Ο Ευγενικός, από τα χέρια του Ευγενικού πέρασε ένα χρονικό διάστημα και ο Ζαμπίδης. Τα λέμε να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά παραμένει ευγενικός. Ευγενικός. Πολύ χαμογελαστός. Μην το βλέπεις χαμογελαστός, σου λέω, παιδί μου, τον άνθρωπο. Έλα, Γιάννη, τα καλύτερα λόγια λέω για σένα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Έχετε τις ευχές μας, τις καλύτερες ευχές μας από το νησί. Χαίρομαι πολύ που επικοινωνώ με τον Νίκο το Μάνεση και την ομάδα του. Το μαχητή Νίκο Μάνεση. Οι δρόμοι μας συναντιούνται συχνά, βλέπω. Και αυτό πρέπει να κοιτάξουμε λίγο, Νίκο, τη μεταφυσική. Ναι, να σταματήσουμε να βλεπόμαστε έτσι. Μήπως ανέβουμε και σε κανένα ρίγκ. Όχι. Να σου κρατήσω κανένα στόχο. Να δούμε τη μεταφυσική πόσταση του θέματος. Συναντιόμαστε πάρα πολύ. Να το ξεκινήσουμε έτσι. Ναι, το πάμε έτσι. Και σε αυτό το επίπεδο. Διότι εγώ έχω αποφασίσει ότι κατάγομαι από την Ανδρομέδα. Οκ, ωραία. Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι, σε ένα ωραίο κατάλημα μιας φίλης μας. Ένα λιμάνι που οι κάτοικοι, η λιμενική αρχή και κυρίως το λιμενικό ταμείο το κρατάνε σε ψηλό επίπεδο. Γιάννη μου, από κίνηση πώς πάτε, πέραν των ετεροδημοτών, ρε παιδί μου, που θα έρθουν να ψηφίσουν, πώς πάτε από κίνηση, δουλεύει το νησί? Εσείς έχετε και ξενοδοχεία, έχετε και αυτά, έχετε κίνηση, έχετε κρατήσεις? Κοίταξε, Νίκο, αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι επισκέπτες έχουν έρθει για να ψηφίσουν. Είναι Σκυριανοί. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος. Θα συνδυάσουν και τις διακοπές τους και τις δουλειές τους, τα σπίτια, συντηρήσεις κτλ. Υπάρχουν δύο τσάρτερ από Αυστρία και από Τσεχία αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Υπάρχει ένα πρωτάθλημα. Άρα οι περισσότεροι είναι οι ξένοι που έρχονται τώρα. Εμείς είμαστε από 15 Ιουλίου και μετά, να το πω χοντρικά. Ναι, υπάρχει και ένα πρωτάθλημα bridge που γίνεται εδώ. Bridge! Ναι, αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικό. Αυτό, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Γι' αυτό έχει φτιάξει αυτό το κορμί. Ασχολείσαι και με τον bridge? Όχι, ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι είμαστε εδώ στο λιμάνι, που είναι το κεντρικό λιμάνι. Γίνεται πολύ καλή δουλειά εδώ από το λιμενικό ταμείο. Το λιμάνι μας είναι πρότυπο, γιατί άκουσα ότι για γαλάζιες σημαίες και τα λοιπά. Βραβεύεται κάθε χρόνο το λιμάνι. Ο Κυριάκος εδώ, ο φίλος, ένας ισόβιος πρόεδρος με την ομάδα, κάνει καταπληκτική δουλειά. Για να δώσω και την κουβέντα στην Άννα, αλλά Γιάννη, μια τέτοια ερώτηση ακόμα. Εξακολουθεί αυτή η ωραία παράδοση με το που μπαίνει το πλοίο μέσα να υποδέχεστε το πλοίο με μουσική? Τηρείται αυτή Κυριάκος, η παράδοση? Κυριάκος, λιμενικό ταμείο. Κυριάκος. Υπάρχει. Α, μπράβο. Ναι, παιδιά, ο Κυριάκος, επικεφαλής στο λιμενικό ταμείο και με μια, μια πολύ ωραία εγκατάσταση, καφετέρια κτλ. Με το που μπαίνει κάθε πλοίο, έχει θηριώδη ηχεία και βάζει την Οδύσσια 2000 τη μουσική. Ασπασία, βρες τη μουσική αυτή, ρε παιδί μου, να τη βάλουμε για να την καταλάβει ο κόσμος. Άννα, και εσύ με τα τουριστικά ασχολείσαι? Και εγώ με τα τουριστικά, να σας καλωσορίσω και εγώ στο νησί. Σας έχουμε ετοιμάσει και τηγανίτες εδώ. Αυτά κάνει. αυτά τώρα κάνει. Να σου πω, και σε έβαλε ο ευγενικός. Σας περιμένουμε στο νησί. Καλούμε όλους τους τηλεθεατές να μας επισκεφτούν. Να επισκεφτούν το όμορφο νησί της Κύρου. Έχουμε πολλά πράγματα να δείξουμε. Έχετε πολιτισμό, Κύρος... έχετε φαΐ, έχετε παραλίες, έχετε ασφαλείς βόλτες. Αυτά είναι πολύ ακριβώς σημαντικά. Και κάτω στο λιμάνι και στη χώρα και στα Πέριξ. Και η Σκύρος είναι πάρα πολύ προσιτή και από το πλοϊκό σας και αεροπορικός. Και μάλιστα να πω ότι από τον Ιούλιο ξεκινάει η Airbus καθημερινά από Αθήνα και Ασκύρο. Αυτό είναι βάλσαμο, αυτό είναι δώρο, είναι πολύ καλό αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό και η τιμή του εισιτηρίου πάρα πολύ προσιτή. Ακούστε, παιδιά, δυνάμωσε με το που μπαίνει το πλοίο. Δώστε αυτό, Γιάννη. Το που μπαίνει είναι επιβλητικό. Μπαίνει το πλοίο μέσα και ακούγεται αυτή η μουσική. Και μετά πηγαίνει για καφέ απευθεία. Φουτουριστικό. Ναι. Από άλλη εποχή. Ναι. Κρατήστε τη μουσική ενώ μιλάμε με τα παιδιά.
Άννα, επειδή ρωτάει τώρα ο κόσμος, εσείς είσαστε το νοτιότερο νησί των Σποράδων. Επειδή έχουμε ακούσει διάφορες τιμές στις λεγόμενες ναυαρχίδες, όπου πραγματικά με το που σου λένε τις τιμές, αισθάνεσαι ένα τρέμουλο στην καρδιά. Θέλω να μου πεις μία μέση τιμή, ρε παιδί μου, για δωμάτιο. Μία μέση τιμή. Δεν λέω να πας στη σουίτα με το τζακούζι. Μία μέση τιμή. Για αυτή την περίοδο, οι τιμές στη Σκύρο, μία μέση τιμή είναι 60 με 80 ευρώ το δωμάτιο. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Μια χαρά. Θεωρώ ότι οι τιμές μας είναι πάρα πολύ καλές. Όπως σας είπα, και το Airbus που ξεκινάει τώρα από Αθήνα. Μπράβο. Και θα είναι σε καθημερινή βάση. Το εισιτήριο ξεκινάει 29 ευρώ από Σκύρο, 39 από Αθήνα. Η κάθε διαδρομή. Και θεωρώ ότι και οι τιμές αυτές είναι πάρα πολύ καλές. Όπως οι τιμές είναι καλές και στο καράβι, το οποίο είναι λαϊκής βάσης. Εδώ πέρα είναι ίσως η τελευταία επιχείρηση που έχει απομείνει στην Ελλάδα. Κάποτε υπήρχαν δημοτικές και λαϊκής βάσης επιχειρήσεις. Το καράβι ανήκει στους ντόπιους. Ακριβώς, σε όλους τους Κυριανούς. Είναι εξαίρετο καράβι, στους Κυριανούς. Και ο Δήμος συμμετέχει ως μέτοχος, αλλά όλοι έχουν... Γιάννη, το ρίγκ το έχεις ακόμα. Εννοείται. Εννοείται, έρχονται αθλητές επαγγελματίες από Αθήνα, βάζουμε γάντια καθημερινά σχεδόν. Θέλω να πω, συνεχίζεις. Οι προπονήσεις με τα παιδιά τους αθλητές σου συνεχίζεις κανονικά. Η τουριστική επιχείρηση, επιχείρηση και... Το χούι, ο αθλητισμός δεν βγαίνει. Νίκο, ποια είναι τρόπος ζωής, ας πούμε, μας ισορροπεί, μας καλλιεργεί, μας διδάσκει, έτσι. Όπως η ζωή ένας αγώνας είναι, έτσι, ένα ντέμο, το ρίγκ είναι ένα ντέμο της ζωής. Σωστό είναι αυτό, ρε φίλε. Πόσο δίκιο έχεις. Πόσο δίκιο. Παιδιά, γεμίσατε την οθόνη με τα χαμόγελά σας. Την αγάπη. Σας περιμένουμε στη Σκύρο. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάντα. Σε περιμένω, έτσι. Ευχαριστούμε. Τι παιδιά, πάντα τη δουλειά μου κάνω. Μην ευχαριστείτε. Άκου να δεις. Έχουμε το ίδιο βλάψιμο όλοι μας. Εντάξει, μια χαρά. Είπαμε, είμαστε από την Ανδρομέδα. Έτσι. Άντε, φιλιά, παιδιά. Τα λέμε. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Παιδιά, δεν ξέρετε το ευγενικό τι αθληταράς ήταν. Επαγγελματίας, Las Vegas και αυτά. Και δεν ξέρετε τι εξαίρετος προπονητής. Και είναι ψυχούλα, το βλέπεις έτσι. Εδώ, ψυχούλα. Εξαίρετος. Το θυμάμαι, σε ένα γύρισμα που είχα κάνει, παρακολούθησα. Έχω κάποιες γνώσεις, παιδί μου. Παρακολούθησα την προπονητική του, την τακτική του κτλ. Εξαίρετος. Και γνώστης τεχνικής, ανεβαίνει μαζί με τον αθλητή του, τον επαγγελματία, τους καλούς. Δεν κάνει σε παιδάκια. Έχει ένα χώρο που όποιος θέλει να κάνει ιδιαίτερη προπόνηση πηγαίνει και κάνει. Όποιος έχει το βλάψιμο. Ο οποίος είναι εξαιρετικός και είναι και το φιλοσοφεί, το συζητάει αυτό. Δεν είναι βασική του δουλειά, είναι το χούι του. Ένα ξενοδοχείο έχει ο άνθρωπος.